Αλλάζουν και σιγά σιγά ανοίγουν στόματα. Μάγκη, κρατώ αυτό που είπε ο Φίβος, γιατί το ρεπορτάζ του είναι σπουδαίο πάντα, ότι δεν φαίνεται να είναι η κεντρική γραμμή του Κασελακικού στρατοπέδου ότι αν αποκλειστεί ο κύριος Κασελάκης θα έχουμε ανεξαρτητοποίησης, ότι δηλαδή θα υπάρξουν βουλευτές που θα κάνουν αυτό για το οποίο κατηγορούσαν τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δεν φαίνεται. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αν ανεξαρτητοποιηθεί ο Στέφανος Κασελάκης και αν επιχειρήσει να ιδρύσει ένα νέο φορέα. Mm-hmm. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε και βλέπουμε ότι τουλάχιστον αυτό επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή είναι να γίνει το συνέδριο προκειμένου να του δοθεί βήμα και να έχει τον κατάλληλο συσχετισμό προκειμένου να μπορέσει να είναι υποψηφίο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην τελευταία του, δηλαδή αν σταθώ στην τελευταία του δημόσια παρουσία. Στο Star νομίζω ήταν, στη συνέντευξη στην κυρία Ζαχαρέα, αυτό που είπε είναι ότι αυτός είναι ο στόχος. Δεν υπάρχουν ενδείξεις να αμφισβητηθεί. Mm-hmm. Από την άλλη, το έχω πει και χθες, ότι η πρωτοβουλία που πήρε να ιδρύσει αυτή την σελίδα όπου μπορούν όσοι τον στηρίζουν ως εθελοντές να δώσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να προφανώς να έρθουν σε επαφή, να συντονιστούν για να στηρίξουν την υποψηφιότητα. Ναι, για κάποιους έχει μεταφραστεί ότι είναι μια βάση δεδομένων η οποία θα δημιουργηθεί με σκοπό, έχει δημιουργηθεί με σκοπό σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό το συνέδριο, όπως φοβούνται κάποιοι, ή γίνει και το χάσει ο Στέφανος Κασελάκης, ή γίνει και αποκλειστεί εντελώς ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, τότε να ιδρύσει νέο φορέα. Όμως αυτό που βλέπουμε να γίνεται ουσιαστικά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όντως συνεδριάζει πάρα πολύ συχνά η πολιτική γραμματεία, με σκοπό να ασχολείται και να καταδικάζει ή να τοποθετούνται στελέχη σε σχέση με ενέργειες ή πρωτοβουλίες του Στέφανου Κασελάκη. Την ίδια ώρα έχουμε μία δημοσκόπηση στην οποία της GPO, στην οποία οι ερωτηθέντες απαντούν σε ποσοστό 60% ότι θεωρούν σωστό ο Στέφανος Κασελάκης να κατέβει έναντι του λιγότερο από 40%, γιατί υπάρχει και ένα ποσοστό, δεν ξέρω, περίπου 35% θεωρούν ότι πρέπει να αποκλειστεί. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει λειτουργίες, έχει ενσωματώσει πρακτικές που θέλουν τα μέλη και η βάση του κόμματος ή όποιοι θέλουν να γίνουν βάση του κόμματος με αφορμή κάποια διαδικασία να παίρνουν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Δημιουργεί, θεωρώ, συνεχώς πρόβλημα το γεγονός ότι δεν προσφεύγει για άλλη μια φορά λοιπόν στη βάση να πάρει τις όποιες αποφάσεις. Υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, από την άλλη όμως υπάρχει ένα συνέδριο που και καταστατικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται ότι πρέπει να το κάνει 3 μήνες μετά την πρόταση μομφής προκειμένου να εγκρίνει υποψηφιότητες. Εκεί άλλωστε θέλει να πάει και ο Στέφανος Κασελάκης για να είναι υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και νομίζω πως μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το όποιο πρόβλημα, όχι ανέμακτα, όχι ότι θα δούμε ένα συνέδριο το οποίο θα είναι ένα ήρεμο συνέδριο, ενδεχομένως θα είναι το πιο έντονο συνέδριο που έχει δει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά από την άλλη και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή με μια γραφειοκρατική προσέγγιση και με τέτοιου είδου τοποθετήσεις σε ανώτατα όργανα για αυτό το θέμα, ενώ συμβαίνουν όσα συμβαίνουν στη χώρα, και αυτό είναι προβληματικό. Μάλιστα. Νίκο, τι λες? Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με κάτι που μου κάνει εντύπωση. Θα ήθελα να παρακαλέσω τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ που επιτίθενται όλο αυτόν τον καιρό, παίρνοντας θέση στα ισοκομματικά, να αφήσουν τη Μάγκη Δούση ήσυχη. Κάνει τη δουλειά της όπως την κάνουμε όλοι. Με τα αρνητικά μας και με τα θετικά μας. Τα χτυπήματα σε προσωπικό επίπεδο και οι ύβρις ας κρατήσουν έξω από εμάς. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα κομμάτια να πω για την. Προσωπογράφω αυτονοήτως, έτσι. Να πω για το κομμάτι που αφορά τον κύριο Κασελάκη και την επίσκεψη σήμερα στο θέατρο. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντική παράσταση. Είναι 18/9 ο τίτλος της παράστασης, είναι αφιερωμένη στον Παύλο Φίσα και στην δολοφονία του από τη Χρυσή Αυγή και εξιστορεί πραγματικά περιστατικά και αξίζει τον κόπο κάποιοι να πάνε να τη δουν για να καταλάβουν τους κινδύνους από συμπεριφορές αυτού του είδους που βλέπουμε με αφορμή τελευταία περιστατικά κάποιοι να τις ξανασκέφτονται ως επιστροφή στα πράγματα. Να πάμε στην ουσία, είπε η Μάγκη νωρίτερα για ένα κομμάτι της δημοσκόπησης που αφορούσε το πόσοι συμφωνούν ή διαφωνούν. Εκεί σε αυτή τη δημοσκόπηση εγώ είδα κάτι ακόμα πιο θλιβερό. Ποστό στο ΣΥΡΙΖΑ 7,6. Πέμπτο κόμμα. Δηλαδή οι αριθμοί είναι τραγικοί και τους βλέπω ακόμα και αναλώνονται σε πράγματα που πραγματικά κάνουν τους αριστερούς ψηφοφόρους να γυρίζουν την πλάτη.
Και πρέπει αυτό να απασχολήσει επί της ουσίας τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον και την αριστερά γενικότερα, ποιο είναι το μέλλον της, αν συνεχίσει αυτή τη διαδικασία. Φοβούμαι ότι δεν έχουν καταλάβει ότι το διακύβημα δεν είναι το εγώ τους, όλων των πλευρών ή όλων των στελεχών, αλλά το διακύβημα το πραγματικό είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν ακόμα. Και με αυτά που γίνονται, θεωρώ και πολύ ψηλό το ποσοστό, αν θες τη γνώμη. Αλλά δείχνει το πού πάει αυτό το πράγμα. Κάποιοι θέλουν να εξαφανίσουν το ΣΥΡΙΖΑ από το παιχνίδι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι με μαθηματική ακρίβεια το καταφέρνουν. Πάμε τώρα στα ουσιαστικά κομμάτια που αφορά το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει το συνεδρικό. Γι' αυτό που λες είναι ενδεικτικό, δεν θα πω όνομα γιατί δεν το έχω επιβεβαιώσει από το ρεπορτάζ, ότι φέρεται να υπήρξε στέλεχος της πολιτικής γραμματείας που για να δείξει το βαθμό απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: με αποφεύγουν οι γείτονες γιατί με λυπούνται. Οι γείτονές μου γιατί με λυπούνται. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έχουν αγωνιστεί για αυτό το χώρο. Θεωρώ ότι όσοι έχουν ενσυναίσθηση αυτού του χώρου πραγματικά και λυπούνται και ντρέπονται για το όσα εξελίσσονται αυτόν τον καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν παίρνω θέση ούτε αν φταίνει 100 ή αν φταίνει ο Κασελάκης μόνο ή αν φταίνει συνολικά. Λέω ότι το ουσιαστικό αυτό που μένει στην αίσθηση του κόσμου ούτε είναι ότι η αριστερά τσακώνεται για άλλη μία φορά, όχι για αυτά που αφορούν την κοινωνία. Και το λέω γιατί βλέπουμε ότι στην κοινωνία εξακολουθούν και υπάρχουν προβλήματα. Η ακρίβεια, όπως θα τη συζητήσουμε, τη συζητάμε και χθες, συζητάμε και σήμερα. Ναι, στην ναι. Ελλάδα, ενώ πέφτει ο πληθωρισμός στην Ευρώπη γύρω στο 2%, στην Ελλάδα αντέχει, είναι στο 3,1%. Και ακούμε πάλι τους αρμόδιους να βγαίνουν και να λένε ότι θα ψάξουμε 2.500 κωδικούς, 7.000 προϊόντα, το καλάθι το τάδι ήταν πιο φθηνό. Λέω λοιπόν, ας δούμε τι συμβαίνει. Υπάρχει αγωνία στον κόσμο, η κυβέρνηση παίρνει κάποια μηνύματα. Διαβάζω και νομίζω ότι αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει, ότι αυτή τη φορά θα βοηθήσουν όχι μόνο αυτούς που έχουν πετρέλαιο, αλλά αυτούς που καταναλώνουν ρεύμα, ναι. Γιατί βλέπουν τις αυξομοιώσεις να είναι φοβερές. Δηλαδή, τη μια μέρα είναι 60 με κιλοβατόρα, την άλλη μέρα 120. Δηλαδή, πράγματα. Αυτά έπρεπε να ασχολείται η αριστερά και με ένα μοντέλο άλλο διακυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν βλέπω να ασχολείται με αυτό. Ασχολείται με το πάπλωμα που είναι κάποια εκατομμύρια. Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, που είναι τη κρατική επιχορήγηση και όχι με τα τέτοια. Και επειδή ο κ. Κασελάκης έγινε πάλι έριξε λάδι στη φωτιά πηγαίνοντας σε αυτή τη σημαντική παράσταση, μίλησε για φασιστικές πρακτικές. Το προσθέτω γιατί έγινε τελευταία στιγμή και ο Φίβος είπε το ουσιαστικό που θα τρελαθούμε εντελώς, αλλά έχει πει και άλλα άγρια πράγματα πάλι. Ναι. Βλέπω να μην σταματάει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τι σκέφτεται στο βάθος, αν θα μείνουν όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα γίνουν κάποιοι ανεξάρτητοι, αν κάποιοι θα μετακινηθούν κάπου αλλού. Αλλά δεν πάει άλλο. Πρέπει να λυθεί το συντομότερο. Απλά είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία mm-hmm. βλέπουμε άλλη μια διάσπαση. Σε εξέλιξη, διότι βέβαια. Αυτό είναι. Σε επεισόδια, είναι φοβερό. Σε επεισόδια, ναι. Και ζωντανή σύνδεση και όλα. Ό,τι γίνεται, ό,τι κίνηση βλέπουμε, επιβεβαιώνει το σενάριο της διάσπασης. Το να αποκλείεις έναν υποψήφιο, και μάλιστα τον αυτός έχει διατελέσει πρόεδρος του κόμματος, με αυτόν τον τρόπο και να κάνεις τη μία γραμματεία, τη μία πολιτική γραμματεία μετά την άλλη και να σε απασχολούν μόνο οι τοποθετήσεις του συγκεκριμένου και να μην ασχολείσαι με τα άλλα και τα άλλα επίδικα, είναι ένα πρόβλημα. Το να πας σε ένα συνέδριο και να δούμε εικόνες που δεν έχουμε δει στο παρελθόν σε αντίστοιχες σε συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν ήρεμα τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ και όποιος το λέει αυτό, προφανώς δεν έχει εικόνα για τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τουλάχιστον εικόνες που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, ή να μην γίνει αυτό το συνέδριο. Σαφώς να ακούμε βουλευτές που να λένε ότι σε περίπτωση που ο Στέφανος Κασελάκης αποκλειστεί και αυτό τον αναγκάσει να ιδρύσει ένα νέο φορέα, εμείς θα ανεξαρτοποιηθούμε. Βλέπουμε όντως μια διαδικασία άλλης μιας διάσπασης. Και το θέμα είναι τι ακριβώς θα μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και μπορεί αυτό να μην απασχολεί πάρα πολλούς, να φαίνεται ότι δεν απασχολεί, ενδεχομένως και τα στελέχη του, γιατί ο τρόπος που αντιδρούν φαίνεται ότι τους απασχολεί λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ναι. Ωστόσο, σε αυτό το κόμμα, ο λαός έδωσε την εντολή να αξιωματική αντιπολίτευση. Με μικρό ποσοστό, με χαμηλό ποσοστό. Ναι, αλλά έδωσε μία εντολή. Και φαίνεται ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να διατελέσει το ρόλο του σε αξιωματική αντιπολίτευση. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα σήμερα και ελπίζουμε όλοι για το καλό μας. Ενώ για να είναι καλύτερη η καθημερινότητά μας, για να πιέζεται η κυβέρνηση και να αναγκάζεται να πιέζεται και από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι από κοινωνικούς ή άλλους φορείς. Πόσο να, τι άλλο να κάνουν, έχει την νομοθετική πρωτοβουλία, οφείλει να συμβάλλει η αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτό. Οφείλει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και μακάρι όλοι αυτοί που λένε πόσο αγαπούν το ΣΥΡΙΖΑ και πώς φοβούνται ότι ο Χ ή ο Ψ ή ο Ζ δεν αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον αγαπήσουν και αυτοί που κατηγορούν τους άλλους, γιατί αυτό βλέπουμε. Να κατηγορεί ο ένας τον άλλον αν αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ και ποιος αγαπάει το λιγότερο το ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ προσθέσω στην κοινωνική ατζέντα αυτό που έγινε παραλίγο, που μάθαμε ότι παραλίγο να γίνει, να μπει το τρένο
μέσα στο σταθμό, μέσα στο σταθμό. Δηλαδή, πραγματικά δεν ασχολούμαστε με αυτά που αφορά την κοινωνία και τρώμε τις ώρες και τις μέρες μας με τα εγώ του κυρίου Κασελάκη και των υπολείπων. Κουράστηκε ο κόσμος. Δεν θέλει άλλο. Κουράστηκε. Αν το καταλάβουν και η δημοσκόπηση αυτό δείχνει. Δηλαδή, δείχνει μια Νέα Δημοκρατία στο 26 και κάτι, το Πασόκ στο 14, τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί που είναι στα Τάρταρα, τη Νέα Αριστερά η οποία αποτελούσε, υποτίθεται, τους αριστημένους μπορούσαν να έχουν έναν δρόμο προς τα εκείνη, στο 2. Ναι, ναι. Και αν θυμάμαι καλά και το κόμμα του κ. Βαρφάκη στο 1 και κάτι. Δηλαδή, δεν δείχνει ότι ο κόσμος θυμώνει και απομακρύνεται από αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα. Αντιθέτως, φαίνεται να εδραιώνεται και το κόμμα του κ. Βελόπουλου σε υψηλά ποσοστά και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου σε υψηλά ποσοστά. Κάποιοι πρέπει να ανησυχήσουν. Αν θέλουν να ανησυχήσουν, αν δεν θέλουν, να συνεχίσουμε αυτό το τροπάρι και να βιώνουμε μια πραγματικότητα δύσκολη. Εγώ το λέω, δηλαδή, αυτό που συμβαίνουν στα τρένα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, πάμε και στα κυβερνητικά. Να πάμε και Βάσο Παπανδρέου δύο λόγια. Α, βέβαια. Είναι ένα ιστορικό στέλεχος της κέντρου αριστεράς, το οποίο έφυγε με κομβικός κατά περιόδους ρόλους, γι' αυτό το αναφέρω. Ήταν αυτός που σηματοδότησε τη μετάβαση επί της ουσίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Κώστα Σιμίτη, με αυτά τα περιβόητα τότε. Το δείπνο των τεσσάρων και τα υπόλοιπα. Και μια γυναίκα η οποία πραγματικά έδωσε μια άλλη διάσταση στην παρουσία των γυναικών στο πολιτικό μας σύστημα. Θεωρώ ότι αξίζει έτσι μια μικρή αυτή αναφορά που κάναμε τώρα και κάποιοι και κάποιες να βλέπουν ότι και η πολιτική και η ζωή μπορεί να αλλιώσουν. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στα κυβερνητικά, καθώς και εκεί έχουμε θέματα.